Είμαστε σελίδα 1075. Σελίδα 1075 είναι από το βιβλίο, από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, δεύτερο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδα 1075, β κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Ιηκέτε, υποτάσσεστε εμπατή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις των Θεών συνείδησιν πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Ώστις αμαρτία δεν έκαμε, αλλά ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, άρα παλεύει δε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ώστις τα σαμαρτία ημών αυτό εβάστασεν, εν το στόματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά σαμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε, διότι υπήρχεται ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας ημών, ίνα, και αν τινές απειθώσιν εις των λόγων, κερδιθώσιν άνευ του λόγου, δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον, διότι ούτω ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζαν εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας εσείς εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εμφρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται προσευχές σας. Τελευταίον δε, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, ή αποδίδοντες κακόν αντικακού, ή λιδωρίαν αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογίαν, διότι ως τις θέλει να αγαπά την ζωήν και ήδη μέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει ειδόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνην και ας ακολουθήσει αυτήν, διότι ο οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και το άουτα αυτού εις την θέση αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Αμήν. Η πρόσκλησή που κάνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο όταν φωνάζει προς τους ανθρώπους «έλθετε πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα αναπαύσω την ψυχή σας», είναι συγκεκριμένη η κληρονομιά της ευλογίας. Όταν ο Θεός προσκαλεί έναν άνθρωπο και του λέει «έλα να με ακολουθήσεις», του λέει «έλα να με ακολουθήσεις για να σε ταλαιπωρήσω, ούτε για να δυστυχήσεις, αλλά έλα να με ακολουθήσεις για να ευτυχήσεις, για να ευλογηθείς. Έλα να με ακολουθήσεις για να γνωρίσεις τη χάρη μου». Μεγάλο πράγμα να γνωρίζεις τη χάρη του Θεού. Γιατί στη ζωή μας μόνο με τη χάρη του Χριστού μπορούμε και να επιβιώσουμε, αλλά και να στεκόμαστε. Τη χάρη του Χριστού ζουν δύο άνθρωποι μαζί
ο άντρας και η γυναίκα δεν μπορούν να σημειώσουν μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο που τα διαζύγια είναι περισσότερα από τους γάμους. Διάβαζα ότι μέχρι τα 30 χρόνια η στατιστική των χωρισμένων ζευγαριών έχει ξεπεράσει το 70%. Απίστευτο, Και μέχρι τα 50 χρόνια η στατιστική λέει ότι η μισή, το 50% χωρίζουν. Απίστευτο. Πώς τώρα όμως μπορεί ένα ζευγάρι να μείνει όλη τη ζωή μαζί και όχι όμως, αδερφοί αγαπητοί, με συμβιβασμό για τα παιδιά ή γιατί, για άλλους διάφορους λόγους, αλλά με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με ευτυχία. Ξέρεις, θα πει να είσαι παντρεμένος 10, 20, 30, 40 χρόνια και να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως στην αρχή και το αντίστροφο και περισσότερο ακόμη. Το είναι χάρις Θεού. Δεν γίνεται ανθρωπίνος. Χάρις Θεού είναι αυτό. Αλλά μόνο αυτό τα παιδιά πώς τα μεγαλώνεις. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Ποιος μπορεί να συγκρατήσει τα παιδιά. Αλλά να πω εγώ και πιο εύκολο. Τον εαυτό σου πώς θα κοντρολάρεις. Μέσα στις προκλήσεις, στους δελεασμούς. Μη χάρις του Θεού που μας κρατάει, αδελφοί. Αλλά θα πω και κάτι άλλο ακόμη πολύ μεγαλύτερο. Πώς θα είσαι έτοιμος εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να σε παραλάβει την Εκκλησία Του. Γιατί μιλάμε για την αιώνια ζωή. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Αλλά και για αιώνια απώλεια. Και δεν μας τρομάζει ο Χριστός με το να μας λέει «Αν δεν με ακολουθείς θα πας στην κόλαση». Αντιθέτως. Αντιθέτως. «Έλα και εγώ θα σε βοηθήσω». Δεν μπορεί να το πει κανένας άνθρωπος αυτό. Εγώ θα σε βοηθάω πάντοτε. Για φανταστείτε να έχουμε έναν τόσο καλό πατέρα, να έχουν οι αδελφές τόσο καλούς συζύγους, να έχουν οι αδελφοί τόσο καλές συζύγους. Εγώ θα είμαι μαζί, μην φοβάσαι. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου το πει αυτό, γιατί και αν το πω εγώ, περιορισμένες οι δυνάμεις μου, οι δυνατότητές μου. Τι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, αλλά και τι μπορεί να μου προσφέρει και τι μπορώ να περιμένω να μου προσφέρουν. Αν αρρωστήσω, ποιος θα με βοηθήσει. Αλλά και μέσα στις δυσκολίες αυτές της ζωής, ποιος θα σε βοηθήσει. Μόνο ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί να κάνει χάρη στη ζωή σου. Αυτή είναι η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό λέω, μας προσκάλεσε ο Θεός για να κληρονομήσουμε ευλογία και εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό. Ποιος μπορεί να μας κρατήσει τώρα, κοιτάξτε, θα δείτε ένα ωραίο θαύμα. Μέσα σε αυτή την εκκλησία, όσοι είμαστε, όσοι και αν είμαστε, δεν καπνίζει κανένας. Μπορείς να το βρεις αλλού αυτό. Λέτε να είμαστε οι καλύτεροι. Δεν είμαστε. Είναι η χάρη του Χριστού. Με τη χάρη του Χριστού εγώ έπαψα να καπνίζω που κάπνιζα 3 πακέτα. Και πιστεύω δεν είμαι ο μοναδικός, οι περισσότεροι από εμάς. Έπειτα, ποιος μπορεί να μας κρατήσει ομόφρονες, αγαπημένους. Δύο Έλληνες, λέει, όπου και να είναι, τσακωμένοι μεταξύ τους. Και έχουν δίκιο. Εμείς είμαστε πολλοί και είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Θέλω να τονίσω, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό πιστεύω ότι ο Θεός θέλει σήμερα να μας επιβεβαιώσει και να μας τονίσει, ότι μας κάλεσε για να κληρονομήσουμε, όχι για να μας ανταποδώσει, όχι για να μας χαρίσει. Να μας χαρίσει, όχι να έρθει να μας πει «εγώ θα σου δώσω την ευλογία επειδή είσαι καλό παιδί». Δεν μας λέει έτσι. Μας λέει «εγώ θα σε ευλογήσω επειδή σε αγαπάω». Και για να καταλάβουμε τη χάρη, αδερφοί αγαπητοί, να σκεφτούμε την αγάπη του πατέρα και την αγάπη της μάνας. Ο πατέρας και η μάνα αγαπάνε τα παιδιά. Οι καλοί τουλάχιστον πατεράδες, γιατί μέσα στον κόσμο θα γνωρίσεις και πατεράδες και μανάδες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα παιδιά τους. Έπειτα, οι καλοί παππούδες και οι καλοί γιαγιάδες αγαπάνε και τα εγγόνια τους. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι χάρης. Γιατί τα αγαπάμε τα παιδιά μας? Γιατί είναι παιδιά μας, τίποτα άλλο. Επειδή είναι παιδί μου, το αγαπάω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Επειδή είναι καλό, μα δεν είναι το καλύτερο ούτε καλό. Μερικές φορές είναι και καλό. Πολλές φορές δεν είναι. Αλλά δεν εξαρτάται η αγάπη μου από την καλοσύνη του. Άρα δεν εξαρτάται η αγάπη του Θεού, η κληρονομιά της ευλογίας, η χάρη του Θεού στη ζωή μας από την καλοσύνη μας. Αλλά εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, την αγάπη του Θεού. Από τα σπλάχνα του Θεού, πιο σωστά, από την πρώτον την προσωπικότητα του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, και δεύτερον από τη σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς. Και ποια είναι αυτή η σχέση? Μοναδική, μοναδική.
όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν στη τέκνα Θεού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Δέχεσαι τον Χριστό. Αμήν. Αν από τη στιγμή που λες ο Κύριος μου και ο Θεός μου, θυμάστε τον Θωμά, που του λέγανε οι άλλοι μαθητές, ανεστήθη ο Ιησούς. Εγώ αν δεν βάλω τα χέρια μου πάνω στα σημάδια από τα καρφιά και στα σημάδια από την λόγχη, δεν πρόκειται να πιστέψω. Βρε ανεστήθη, δεν πρόκειται να πιστέψω. Και την Κυριακή ήταν συνηθισμένοι όπως εμείς τώρα. Συνηθισμένοι οι μαθητές, ήρθε ο Χριστός και στρέφεται στο Θωμά. Και του λέει, Θωμά, εκείνη τη στιγμή ο Θωμάς τον είδε ζωντανό. Μεγάλη, να το συγκρατήσουμε αυτό. Μεγάλη σημασία. Και φώναξα να φώνησε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εκείνη τη στιγμή του έδωσε ο Πατέρας την εξουσία να είναι παιδί του. Εκείνη τη στιγμή που ανεφώνησε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κύριος μου δηλαδή, εγώ είμαι δούλος, αυτός είναι Κύριος, εγώ θα υποτάσσομαι και αυτός θα με οδηγεί, αλλά και ο Θεός μου. Ο παντοδύναμος, ο πανάγαθος, ο αιώνιος Θεός. Εκείνη τη στιγμή που πίστεψε στην Ανάσταση του Χριστού, που πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν πιστεύουμε στο Θεό. Αν ρωτήσεις όλους τους ανθρώπους να τους ρωτήσεις, πιστεύεις στο Θεό, οι περισσότεροι θα σου πούνε ναι. Στο Θεό αν είναι μουσουλμάνοι, στο Θεό αν είναι Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Ασιάτες, στο Θεό πιστεύουν. Υπάρχουν και οι άθεοι. Αλλά το πλείστον, αν και τώρα δεν είναι το πλείστον, ναι, ακόμη μπορεί να είναι. Αλλά όσο πάει λιγοστεύει. Δημιουργείται η καινούργια τάξη των πραγμάτων, οι άθεοι. Κάθε που λέει εμείς, εγώ. Εμείς είμαστε οι θεοί. Εμείς θα φτιάξουμε τη γη. Εμείς θα πάμε στον ουρανό. Θα μετρικήσουμε. Θα τακτοποιήσουμε όλα. Αλλά ας αφήσουμε αυτή την κατάσταση. Όσοι λένε πιστεύω στο Θεό δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Και μάλιστα για να μας δώσει να το καταλάβουμε καλά, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας τονίζει και τα δαιμόνια πιστεύουν στο Θεό. Αλλά φρύτουνε. Πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, ότι είναι ένας Θεός. Αλλά φρύτουνε. Η διαφορά δεν είναι λοιπόν αν πιστεύω ή δεν πιστεύω. Η διαφορά είναι αν πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν να πεθάνει για τις αμαρτίες μου και τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωσή μου. Και αν ο Χριστός είναι ανεστημένος, τότε με ακούει. Αν ο Χριστός είναι ανεστημένος, επειδή είναι Θεός είναι πανταχού παρών. Αν ο Χριστός είναι ανεστημένος με βλέπει. Και τότε δημιουργείται αυτό το οποίο θέλω να καταλήξω, ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Θεού στο αναγεννημένο, σε αυτόν δηλαδή που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη. Γιατί όταν γονατίζουμε και προσεύχουμε, δεν προσεύχουμε στον αέρα, ούτε προσεύχουμε στη γυναίκα μου, ούτε προσεύχουμε σε κανέναν άνθρωπο. Όταν γονατίζω και προσεύχομαι, ξέρω ότι δίπλα μου είναι ο Χριστός. Λέω, Ιησού, εδώ μου λέει. Εδώ είμαι. Δίπλα μου. Και μάλιστα έχει τονίσει ο Ιησούς. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αυτό λοιπόν είναι τα δύο σημεία στα οποία σήμερα θα σταθούμε τη χάρη του Χριστού, όσο προλάβουμε και θα συνεχίσουμε πάλι με τη χάρη του Χριστού την άλλη Πέμπτη. Το πρώτο είναι, επειδή πιστεύω, γνωρίζω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, έχω φόβο Θεού. Και το δεύτερο είναι ότι έχοντας, που θα δούμε τι είναι ο φόβος του Θεού, έχοντας το φόβο του Θεού, θέλω ο Ιησούς Χριστός να είναι φίλος μου και να μου κάνει όσα και να κάνω όσα μου παραγγέλει, ώστε να συνεχίσει να είναι φίλος μου. Μπορείς να φανταστείς, αδερφέ μου, αδερφούλα μου, τον Ιησού Χριστόν να είναι, να τον θεωρείς, αλλά και να είναι φίλος σου, προσωπικός σου φίλος, που να μην χρειάζεται να ψάξεις να τον βρεις, να μην χρειάζεται να είναι ο προσωπικός σου σύμβουλος, προσωπικός σου γιατρός, ο αδελφός σου, ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Και αυτά δεν είναι φαντασίες, δεν είναι θεωρίες. Αφενός μεν είναι γραμμένα στον αψευδή ζωντανό Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, αρμόντε και πιελών, μένει μπαίνει μέσα μας, ψυχίστε και πνεύματος
και διερευνά μόνο ο Λόγος του Θεού τις καρδιές όλων των ανθρώπων και τίποτα δεν είναι κρυφό, όλα για Αυτόν και ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Να αρχίσει το Λόγος και ο Λόγος το παρά το Θεό και Θεός το Λόγος. Και διερευνά τα βάθη της καρδιάς μας και τίποτα δεν, μπορεί, δεν είναι κρυφό από Αυτόν. Ούτε η σκέψη σου, ούτε η πράξη σου, ούτε οι ενεργίες σου, ούτε οι επιθυμίες σου, όλα είναι φανερά. Γι' αυτό θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το φόβο. Ποιο φόβο? Το φόβο της αγάπης. Όχι το φόβο, δεν φοβόμαστε μήπως ο Θεός μας ρίξει τον ουρανό στο κεφάλι και τι θα κάνουμε. Είμαστε αρχίσει σαν το Δία να μας δίνουν κεραυνούς. Δεν είναι κεραυνούς ο Θεός. Ο Θεός την αγάπη. Ο Θεός το λόγο του στέλνει για να μας σώσει. Για να μας ελευθερώσει. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη σταλμένος από το Θεό με συγκεκριμένη αποστολή. Και η αποστολή του ήταν να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, για τις θλίψεις μας και για τις ασθενείες μας. Και για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου στη ζωή μας. Αυτή είναι, γι' αυτό έχισε το αίμα του ο Χριστός. Αναμάρτητος, χωρίς αμαρτία. Ως πρόβατο επί σφαγήν, άφωνο, ενώπιον του κύροντος αυτού. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Δεν αντιστάθηκε, δεν αμάρτησε, δεν βρέθη δόλος στο στόμα του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός θέλει, αλλά και εμείς θέλουμε να έχουμε αυτό το φόβο του Θεού που είναι φόβος αγάπης. Δεν θέλουμε να τον λυπήσουμε. Δεν θέλουμε να τον στενοχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτόν. Φοβόμαστε μην χάσουμε την παρουσία του. Είμαστε στο φως. Δεν θέλουμε να πάμε στο σκοτάδι πάλι εκεί που ήμασταν. Και μας έφερε ο Θεός το φως. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό αυτού φως. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι είναι φοβερό. Για κλείς τα μάτια σου και προσπάθησε να ζήσεις. Δεν λέω σκέψου να είσαι τυφλός. Κλείς τα μάτια σου και προσπάθησε να ζήσεις, να περπατήσεις. Μέσα εδώ. Φοβερό. Ο κόσμος είναι μέσα στο σκοτάδι. Γιατί ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Ο Θεός μόνο είναι φως. Δεν μιλάω για τον ήλιο και τη σελήνη και τα αστέρια. Μιλάω για το φως το αληθινό. Το φως που φωτίζει τη ζωή των ανθρώπων. Και δεν βρίσκεται ποτέ σε σκοτάδι ο άνθρωπος. Τι θα πει δεν βρίσκεται ποτέ? Δεν βρίσκεται σε αμηχανία. Δεν βρίσκεται σε φοβίες, καταθλίψεις, ταλαιπωρίες. Ο Χριστός μαζί του. Ντρέμει. Πω τι θα πάθω. Βλέπει εχθρούς. Λέει, αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Αν εγώ είμαι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Αν εγώ είμαι ο ευλογών σε, ποιος μπορεί να είναι ο καταρώμενος σε? Γιατί τους χριστιανούς δεν τους πιάνουν ούτε μάγια, ούτε ξύδια, ούτε τίποτα δεν τους πιάνουν. Τίποτα δεν τους πιάνουν. Τίποτα. Δεν μπορεί να τους αγγίξει ο εχθρός. Αφού είναι μέσα στο φως. Μέσα στην αλήθεια, μέσα στην αγάπη. Έχουν λοιπόν το φόβο του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πόσο σημαντικός είναι ο φόβος του Θεού. Λέει η Γραφή, επειδή εξεύρετε ότι δε τούτο προσεκλήθητε δια να κληρονομήσετε ευλογία, διότι ώστις θέλει να αγαπά την ζωή και να δει ημέρας αγαθάς, και θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε όλοι μαζί στη σελίδα 527 να δούμε κάτι πολύ σοβαρό που έχει σχέση με το φόβο του Θεού. Είναι στο ψαλμό λάμπτα δέλτα, 34 ψαλμό και 11 εδάφιο. Τα ίδια λόγια από αυτό το ψαλμό το Πνεύμα το Άγιο με τον αδερφό μας τον Πέτρο αναφέρει. Αλλά εδώ το διευκρινίζει πιο καθαρά λέγοντας «Έλθετε τέκνα», στα τέκνα του Θεού μιλάει. Όχι σε οποιονδήποτε άνθρωπο, σε αυτούς που έχουν την εξουσία από το Θεό να είναι τέκνα Θεού. «Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου». Τον φόβον του Κυρίου θα σας διδάξω. Και συνεχίζει αυτό που διαβάσαμε από την επιστολή του Πέτρου. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και ποιος άνθρωπος δεν θέλει? Αλλά ποιος άνθρωπος γνωρίζει το δρόμο? Γιατί υπάρχει ένας δρόμος, μια οδός ευλογίας και υπάρχει και η οδός της κατάρας. Ποιος γνωρίζει τον δρόμο της ευλογίας? Και έχει απόλυτη σχέση η ζωή μας μέσα στη χάρη του Χριστού και στην ευλογία του Θεού από αυτόν το φόβο της αγάπης, το φόβο του ελέους, το φόβο που σε οδηγεί σε υπακοή. Γιατί είναι το δεύτερο που είπαμε σημείο σήμερα, η υπακοή. Όμως τώρα μιλάμε για το φόβο και συνεχίζει.
Να ποιος είναι ο φόβος του Θεού που σας διδάσκω. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Αυτό να προσέχεις. Μην κακολογείς κανέναν, σε ακούει ο Θεός. Μην βάζεις κακό στη σκέψη σου, γιατί λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα, λαλεί η γλώσσα. Μην αφήνεις την καρδιά σου να γεμίσει κακό. Η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη από τον Χριστό. Γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο. Γεμάτη από την αγάπη. Και τότε το στόμα τι θα μιλάει. Διαπνεύματος Αγίου, θα μιλάει με αγάπη, θα μιλάει λόγια Χριστού. Αν όμως αφήνουμε στην καρδιά μας πίκρα, κακία, θυμό, αναμνήσεις κακές, όταν θα ανοίγουμε το στόμα μας αυτά θα βγαίνουν. Πικρία θα βγαίνει αν έχουμε πίκρα. Κακία θα βγαίνει αν έχουμε μίσος. Βρωμιά θα βγαίνει αν μες στην καρδιά μας φυλάμε βρωμιές. Όμως με το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει την καρδιά μας και ο Θεός τι λέει? Θέλεις να γνωρίσεις τι σημαίνει φόβος Θεού? Πρόσεξε πρώτον, φύλατε τη γλώσσα σου από το να κακολογείς. Ποτέ μην κακολογείς. Ποτέ μην αφήνεις να πει κακό το στόμα σου. Ούτε για το Θεό. Πολλοί άνθρωποι βλαστημάνε, μη γέννητο. Αλλά ούτε για τους ανθρώπους. Αλλά ούτε και για τους εχθρούς σου. Για κανέναν. Αν έχεις να πεις κάτι, ας είναι καλό. Γιατί? Γιατί σε συμφέρει. Σε συμφέρει. Ζεις μες στο φόβο του Κυρίου. Θα απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού. Δεύτερον, τα χείλη σου, φύλατε τα χείλη σου από το να λαλώσει δόλων. Μην υποκρίνεσαι, μην μιλάς με πονηριά. Αυτός άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει. Όχι έτσι. Ο χριστιανός είναι επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Δεν έχω να σας κρύψω τίποτα. Ό,τι με ρωτήσετε θα σας απαντήσω. Πού ήσουν χτες, πού ήσουν προχτές, τι έκανες εκεί, πώς, όλα θα σας τα πω. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Όμως στους βρώμικους κρύβονται. Πού ήσουν αυτές γυναίκα? Με τη φίλη μου. Γιατί είναι βρώμικος. Και λέει ψέματα. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Ένα χαρτί που το ανοίγεις και το διαβάζεις. Και το διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι. Τι αυτός είναι. Με τα ελαττώματά μου, με τα λάθη μου, αλλά αγαπάω τον Χριστό. Αλλά αγαπάω τη γυναίκα μου, αγαπάω την οικογένειά μου, αγαπάω τα αδέρφια μου, αγαπάω την εκκλησία. Θέλω να με αγαπάει ο Χριστός, θέλω να αγαπάω τον Χριστό. Θέλω να με βοηθάει ο Χριστός. Άρα ούτε κακό αδερφή, ούτε υποκρισία, πονηριά. Ούτε εναντίον, ούτε στραβούς δρόμους. Σκολιάς οδούς, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, για να είναι εξασφαλισμένη η ευλογία στη ζωή μας. Τρίτον, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Βλέπεις το κακό, φύγε. Φύγε. Το βλέπεις μακριά σου να σε πλησιάζει, πάρε, τρέξε, φύγε. Μα είναι κακό, γι' αυτό φύγε, τρεχάλα. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με το κακό. Και θα σε πλησιάζει το κακό. Θα σε πλησιάζει. Και θα σε πλησιάζει και με ωραίους τρόπους. Με δελεασμό. Δεν θα το μάθει κανείς. Μην το πει σε κανένανε. Βλέπεις κακό όποιο και να είναι. Θα το καταλάβεις ότι είναι κακό. Και θα σε χτυπήσει η καρδιά σου. Θα σε χτυπήσει το Πνεύμα του Άγιου. Ας πει φύγε. Να υποτάσσεις στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το βλέπεις, φύγε. Αντιθέτως μάλιστα, όχι μόνο να φύγεις έκλειον από του κακού, αλλά εσύ να πράττεις πάντοτε το αγαθό. Βλέπεις να τσακώνονται, εσύ θα τους φέρνεις ειρήνη. Μακάρι ειρηνοποιεί. Βλέπεις να ζηλεύονται, εσύ θα τους φέρνεις πιο κοντά. Θα ενισχύεις τη ζήλια, την κακία, το φθόνο, το μίσος, την κατηγόρια. Ακούς μια κατηγόρια. Στοπ. Εγώ δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Ιδίως αυτό, αδερφοί αγαπητοί, που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Αυτό είναι καταστροφή. Όταν το κατάλαβα και ερχόντουσαν άνθρωποι, θα σου πω κάτι, μην το πεις σε κανέναν. Λέω, μη μου το πεις, γιατί θα το πω από τον άμβονα. Ω, μυστικά τέτοια δεν θέλω. Ω, αν έχεις να μου πεις κάποια ευλογία, και αυτή θα την πω. Αλλά για χαρά. Μυστικά δεν θέλω. Ξέρεις τι έκανε εκείνος, δεν με νοιάζει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Ξέρεις τι είπε, δεν θέλω να μάθω.
Και αν είπε κάτι, ο Θεός να τον ελεήσει, να τον ευλογήσει, και αν βλέπεις το κακό να φεύγεις, και όταν μπορείς να κάνεις το κακό, μην παραλείπεις να το κάνεις με ζήλο. Με ζήλο το καλό. Δεν πάει τζάμπα, αδερφέ. Δεν είναι μάταιος ο κόπος. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σου, λέει η Γραφή. Και το έργο της πίστεώς σου, δεν είναι άδικος ο Θεός. Ό,τι κάνεις, θα βρεις την ανταπόδοση από το Θεό. Θα τη βρεις. Διάβασα ένα εδάφιο, πόσο μ' αρέσει. Λέει, ο ελαιών πτωχών δανείζει τον Κύριο. Ακούτε. Έπεισε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη. Λέει, σε τον. Και λέει ο Θεός, όταν τον ελεείς αυτόν, είναι σαν να μου δανείζεις εμένα λεφτά. Αλλά εγώ θα επιστρέψω. Γιατί αν μου δανείσεις λεφτά και έχω, θα στα δώσω. Αν σου δανείσω λεφτά και έχεις, θα μου τα δώσεις. Ο Θεός έχει σίγουρα. Αποκλείεται να στα φάει. Αποκλείεται. Θα τον δανείσεις και θα στα δώσεις. Και μάλιστα με τόκο. Και τόκο όχι ανθρώπινο 2,5% και 5%. 300, 500, 1000, εκατονταπλάσια. Πόσο είναι εκατονταπλάσια, αν το βρεις σε επιτόκιο. Εκατονταπλάσια, έτσι λέει η Γραφή. Έτσι λέει ο Χριστός. Εκατονταπλάσια. Φαντάζεσαι. Σε συμφέρει λοιπόν να πράττεις το αγαθόν. Συνεχίζεται όμως τη διδασκαλία του φόβου του Κυρίου. Ζήτη ειρήνη και κυνήγη αυτή. Στάς την ειρήνη. Αλλά όχι μόνο να τη ζητάς, να την κυνηγάς. Μην τυχόν και σου ξεφύγει. Μην τυχόν και χάσεις την ειρήνη του Χριστού. Ειρήνη με το Θεό πρώτα απ' όλα. Το Θεό να έχουμε ειρήνη. Και τι σημαίνει να έχουμε ειρήνη με το Θεό? Να λέμε πάντα δίκαιος, εσύ ξέρεις. Μην έχουμε παράπονο με το Θεό. Καλά, δεν με ακούς. Είναι δυνατόν να μην σε ακούει γιατί το ρωτάς. Δεν με βλέπεις. Δεν μου απαντάς. Δεν σε ακούει, δεν σε βλέπει, δεν σου απαντάει. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Διαρρυκνύεις την ειρήνη σου με το Θεό. Και σε βλέπει και σε ακούει και σε αγαπάει και θα σε ευλογήσει. Περίμενε λίγο, κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή. Μπορείς να περιμένεις λίγο. Να δεις το χέρι του Θεού δυνατό. Λίγο, αδερφοί. Πόσο, ένα κιλό? Η υπομονή δεν μετριέται ούτε με κιλό ούτε με το μέτρο. Η υπομονή πρέπει να την έχεις μέχρι να τελειώσει το πράγμα. Θα υπομένω μέχρι να με ευλογήσει ο Θεός. Πόσο? Πάντως, όχι πολύ. Μου χύνουν τα πολλά στα αυτά ημέρα. Πόσο? Ο Θεός ξέρει. Και ο Θεός όταν βραδύνει, δεν είναι ότι ξεχνάει. Αλλά μακροθυμεί και περιμένει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε η ευλογία του να είναι τέλεια. Τι θέλεις, να πάρεις μια ευλογία τώρα το σιδά ή να πάρεις μια ευλογία τότε έως τον ουρανό? Εγώ αυτή την ευλογία θέλω. Εκεί την ευλογία θέλω. Ξέρετε ποιος πήρε μια ευλογία το σιδά και τα χάσε όλα? Ο Ισάφ. Πεινάω, λέει. Πεινάς? Όλοι πεινάω. Έχω φακί. Ευλόγησε με, λέει, δώσε μου ένα πιάτο φακί. Τώρα όμως. Τι το θέλω ο χριστιανός? Ποιος χριστιανός? Ο άνθρωπος. Το φάγε πάντα πρωτοτόκια. Ο Ιακώβ περίμενε και έχει τα πρωτοτόκια και είναι στον ουρανό. Αξίζει τον κόπο να περιμένουμε, αδερφοί. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να περιμένουμε με το Θεό. Διατηρώντας την ειρήνη μας με Αυτόν. Αξίζει τον κόπο να περιμένουμε και στους ανθρώπους διατηρώντας την ειρήνη μας με αυτούς. Μην ανυπομονείς, μην είσαι ανυπόμονος. Βιάζεσαι. Μα δεν τον βλέπεις, δεν μπορεί να με καταλάβει. Περίμενε λίγο, θα δεις που θα σε καταλάβει. Μα δεν στρώνει. Περίμενε λίγο, τον στρώσει ο Χριστός. Τι στρώσει ο Χριστός? Πώς? Εγώ θα σου πω. Αν ήξερα, τους είχα στρώσει όλους εγώ. Δεν αγαπήσει κανέναν. Εγώ δεν τον εαυτό μου δεν μπορώ να στρώσω. Χριστός θα μας στρώσει όλους. Εμένα, εσένα ποιος έστρωσε? Χριστός μας τρώνει, αδελφοί. Και τι σημαίνει μας τρώνει? Μας αγαπάει, μας δίνει ειρήνη, μας ευλογεί, μας κάνει υπομονετικούς. Περίμενε λίγο. Είμαστε όμως εμείς οι άνθρωποι πολύ ανυπόμονοι. Τώρα, κάτσε βρε αδερφέ. Τώρα είναι να πιάτο φαΐ, σε λίγο είναι αιώνια ζωή. Ας το Θεό να αποφασίσει. Δεν μας συμφέρει να αποφασίζει ο Θεός, αδερφοί? Μα με συμφέρει. Όποιον και να άλλον να βάλουν να αποφασίσει, θα αποφασίσει στραβά, ανάποδα. Αποφασίσει για μένα η γυναίκα μου. Χάθηκα. Χάθηκα. Να αποφασίσει για μένα εγώ. Χειρότερα. Ή να αποφασίσω εγώ για τα παιδιά μου. Άντε να βγάλεις άκρη. Τι ωραία όμως να αποφασίσει για μένα ο Θεός.
να αποφασίζει για μένα η γυναίκα μου, συγγνώμη, να αποφασίζει για τη γυναίκα μου ο Θεός, μπερδεύτηκα, να αποφασίζει για τα παιδιά μου ο Θεός, να αποφασίζει για την εκκλησία του ο Θεός, όλα αποφασίζει ο Θεός. Τι λες εσύ? Και να σας πω και κάτι, μην νομίζετε αδερφοί ότι δεν θα αποφασίσει ποτέ, επειδή άρχισε 2 μέρες, 3 μέρες, ότι πάει μας ξέχασε, μας ξεχνάει ο Θεός. Άρα ζήτα την ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Και είπαμε πρώτα με το Θεό, ύστερα με τον εαυτό μας. Άλλο κακό αυτό, δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν μπορώ να το συγχωρέσω τον εαυτό μου. Κάνεις αυτό το λάθος, να σου πω, α, Χριστός είσαι, λέω για μένα. Όχι αδερφέ μου, έκανα λάθος, ο Θεός θα το διορθώσει. Τι ωραία που μου το εξήγησε μια αδερφή. Μου λέει δεν τα λογαριάζω, μου λέει, τα λάθη μου. Λέω γιατί? Λέει κοίταξε, όταν ήμουν μικρός, έκανα, πήγαινε εκεί στον πατέρα μου και του έκανα λάθη. Γέλαγε, μου τα διόρθωνε και έφυγα. Πράγματι, ο πατέρας μου ήταν αγρότης. Πρώτη μου δουλειά εμένα ήταν μικρός, μέχρι 18 χρονών, στα χωράφια του πατέρα μου. Έσκαβα, πότιζα, φύτευα. Ξεχορτάριαζα, ξέρετε τι το ξεχορτάζει, ακόμη το θυμάμαι. Αυτό με έκανε να σπουδάσω. Ξεχορτάριαζα, να καθαρίζει εκεί πέρα. Όμως εκεί στη διασύνη μου και λοιπά, πήγαινα να ποτίσω, του γκρέμιζα, του έγινα το νερό από εκεί. Α, μου λέει, δεν κατάλαβες ακόμη. Έκανε αυτός έτσι, το φτιάχνει. Αυτό το οποίο για μένα ήταν βουνό, πατέρα μου ήταν απλό, τάκ, το διόρθωνε. Άρα λοιπόν αυτό που είναι για μένα βουνό, για τον πατέρα μου τον ουράνιο, αλληλούια αδερφοί, αλληλούια. Έκανα κάποιο λάθος. Μετανοώ όμως, λέω, πατέρα συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω, άσε που θα το ξανακάνω. Αλλά όμως εκείνη τη στιγμή μετανοώ και λέω δεν θα το ξανακάνω. Αφού δεν θα το ξανακάνεις, γελάει. Γιατί ξέρει ότι θα το ξανακάνω. Είναι όπως ένα μωράκι, ας πούμε. Πάει και τα κάνει απάνω του. Τώρα έχουμε το μωράκι μας, το τρίτο, το εγγονάκι. Κάθε τόσο λέει τα κάνει απάνω του. Τι θα του πεις, τώρα που τα κάνεις, δεν θα τα ξανακάνεις. Θα σκάσει το παιδί. Θα τα ξανακάνει και θα τα ξανακάνει και θα χαιρόμαστε όλοι. Και μάλιστα αν αργεί, ανησυχούμε. Άρχισε. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είμαστε, αδερφοί. Και ξέρετε, αδερφοί, πότε, όταν είναι άρρωστος ο άνθρωπος δεν κάνει λάθη. Ο τεμπέλης μόνο δεν κάνει λάθη. Αυτός που δεν εργάζεται. Αφού δεν εργάζεται, τι λάθη να κάνει? Αφού κάτω όλη την ημέρα και κοιμάται. Τι λάθος να κάνει? Ο άλλος όμως που δουλεύει θα κάνει λάθος. Ο άλλος που ζει θα κάνει λάθος. Δεν στενοχωριέται για τα λάθη μας ο πατέρας μας. Χαίρεται, γελάει, διασκεδάζει και λέει καλά παιδί μου, να το διορθώσω εγώ. Προχώρασε όμως. Πού προχώρα? Εδώ με το λόγο του Θεού προχώρα. Σταματάς τώρα, άρα να βρούμε την ειρήνη με τον εαυτό μας. Δεν το συγχωρούμε, ξέρετε και μια άλλη που δεν έχουμε ειρήνη. Δεν μ' αρέσει η μύτη μου. Δεν μπορώ να τη βλέπω στον καθρέφτη. Ξέρεις τι όμορφος που είσαι. Τι όμορφη που είσαι. Με τη μυτούλα αυτή τη μεγάλη. Πολύ ωραίος είσαι. Πολύ ωραία είσαι. Όλοι είμαστε ωραίοι, αδερφοί. Υπάρχει άσχημος και ωραίος. Όλοι είμαστε πολύ ωραίοι. Γιατί μοιάζουμε στον πατέρα μας. Μοιάζουμε. Αυτό έχει σημασία. Μοιάζουμε στον πατέρα μας. Κοιτάω καμιά φορά στον καθρέφτη που πέφτουν τα μαλλιά. Λέω, είδες τι ωραίος που είμαι χωρίς μαλλιά? Τι να κάνουμε, αδερφοί? Και θα μεγαλώσουμε και κυλίτσες θα κάνουμε και θα προσπαθούμε να δυνατήσουμε. Αλλά δεν είναι εκεί τα προβλήματά μας. Και θα αρρωστήσουμε ακόμη. Δεν είναι εκεί τα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να είμαστε ευχαριστημένοι με τον Θεό. Αμήν. Να είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Να είμαστε ευχαριστημένοι, αφού μας αγαπάει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ευχαριστημένος από μένα, εγώ δεν θα είμαι. Αλλά και το άλλο, να είμαστε ευχαριστημένοι και από τους άλλους. Μα δεν καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε, αυτός είναι. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω ξαναπεί, ήμουν με τη γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, της έλεγα κάτι, νόμιζα ότι δεν το καταλάβαινε, αγρίεψα και της λέω, τέλος πάντων πίτουρα έχεις στο κεφάλι και δεν καταλαβαίνεις. Δεν το πάει προσβλητικά. Για να με ξέρει και την ξέρω. Αλλά μου είπε μια απάντηση, Άννα, που με διέλυσε. Ό,τι μου δώσε ο Θεός έχω. Αμάν. Άρα δηλαδή το Θεό κρίνω. Όταν κρίνεις τον αδελφό σου, το Θεό κρίνεις, αδελφέ. Είναι παιδί του. Τον αγαπάει. Θα τον πάρει στον ουρανό. Τον έφτιαξε. Μην κρίνεις τον αδελφό σου. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Και έρχεται ο Θεός πολύ αυστηρά. Ξέρετε τι είναι αυτό, το οφθαλμό αντί οφθαλμού της Παλαιάς Διαθήκης. Με όποιο μέτρο κρίνετε, με αυτό το μέτρο θα κριθείτε.
Είσαι αυστηρός, αυστηρό θα δεις το Θεό. Είσαι επιικής, επιική θα δεις το Θεό. Εγώ θέλω να είμαι πολύ επιικής. Και μία της προσευχές μου από την αρχή ήταν, γιατί λέει, η επιήκειά σας σας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Και είπα, Χριστέ μου, και τώρα το λέω, Χριστέ μου, θέλω να είμαι πολύ επιικής. Πολύ, και με έχει κάνει. Εύχομαι να μην αλλάξει γνώμη. Με έχει κάνει ο Θεός. Είμαι επιικής, κοιτάω, δεν με νοιάζει τίποτα. Τίποτα δεν με νοιάζει. Μπαίνω στο σπίτι, να είναι κάτω, δεν το έχει φτιάξει άλλο. Βρε, τι ωραίο που τη λέω που είναι το σπίτι, πολύ μ' αρέσει. Και είναι, δεν βλέπετε. Αλλά η καημένη και αυτή τι να κάνει, κακομοίρα. Έχει τα παιδιά, τι να κάνει. Αλλά να είμαστε επιοικείς, αδερφοί. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Να είμαι επιοικείς με τον εαυτό μου και να είμαι αυστηρός με σένα. Θέλεις να είσαι αυστηρός, να είσαι με τον εαυτό σου. Με τον άλλον θα είσαι επιοικείς. Όπως είναι, θα τον δέχεσαι όπως είναι. Γιατί αν δεν μπορούμε να συζήσουμε και να συγκάνουμε εδώ, πώς θα κάνουμε στον ουρανό στην αιωνία ζωή? Αν δεν μπορείς να με υποφέρεις εδώ για λίγο και για λίγες ώρες, πόση ώρα είμαστε μαζί? Ακόμη και με τη γυναίκα μου, πόση ώρα είμαστε μαζί? Πολύ λίγες. Δουλειά, εκκλησία, λίγες ώρες είμαστε μαζί. Αν δεν μπορεί να με υποφέρει εν αγάπη και δεν μπορώ να την υποφέρω εν αγάπη, αν δεν μπορείς εσύ με στην εκκλησία με υποφέρεις εν αγάπη και να σε υποφέρω προς αιώνια, πώς θα είμαστε μαζί? Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε επιικείς, αδερφοί. Επιικείς. Να έχουμε λοιπόν ειρήνη με το Θεό, να έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας και να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο να τη ζητάμε, αλλά και να την κυνηγάμε με ζήλο. Με ζήλο. Ευχαριστημένος με το Θεό. Δόξα στο όνομά σου, Κύριέ μου. Ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ. Όχι υπερήφανος με τον εαυτό μου. Όχι τι ο Λεβέντης που είσαι. Α, αυτό είναι χειρότερο ακόμη. Τι Λεβέντης που είμαι. Όχι έτσι. Είμαι πολύ καλός γιατί με αγαπάει ο Χριστός. Δεν έχω κανένα παράπονο με τον εαυτό μου. Και ευχαριστημένος από όλους τους αδερφούς. Από όλους τους ανθρώπους. Σας αγαπάω όλους. Όλους. Με την αγάπη του Χριστού. Και τότε, προσέξτε αδερφοί, η οφθαλμή του Κυρίου θα είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγή αυτών. Τότε η σχέση με το Θεό είναι τέλεια. Αφού ζεις μέσα στο φόβο του Θεού, ο Θεός σε βλέπει, σε προσέχει, σε φροντίζει και έχει έτοιμο το αυτί του να ακούσει την κραυγή σου για να επέμβει. Δηλαδή, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και για να γυρίσουμε ξανά σελίδα 1075, εκεί που διαβάζαμε από το τρίτο κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, κάτω-κάτω δεξιά, διότι όστις θέλει να αγαπά, επαναλαμβάνει εδώ τώρα ο Απόστολος Πέτρος τα ίδια, όστις θέλει να αγαπά τη ζωή, να αγαπά τη ζωή και να δει μέρες αγαθές, μην είναι απογοητευμένος από τη ζωή. Να πεθάνουμε, να τελειώνουμε, να αντέχω άλλο, δεν σ' αντέχω άλλο, έτσι μου έρχεται αυτό. Όχι έτσι, να αγαπάς τη ζωή σου, ευχαριστημένος από τη ζωή. Τη ζωή μας τη χαρίζει ο Θεός, ο Θεός είναι η ζωή. Όστις λοιπόν θέλει να αγαπά τη ζωή και να βλέπει και μέρες αγαθές, ξαναδιαβάζω αυτά που διαβάσαμε πριν, ας πάψει τη γλώσσα του από το να κακολογεί, τα χείλη του από τον αλλούν δόλο, ποντιριά και υποκρισία, να εκκλίνει από του κακού, όταν βλέπει το κακό να φεύγει, να πράττει το αγαθό με όλη του την καρδιά και να ζητάει την ειρήνη και να ακολουθεί αυτή. Αυτό είναι το μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου. Εάν θέλετε, αδερφοί, να ξέρετε ποιο είναι το μυστικό ενός ανθρώπου που τον ευλογεί ο Θεός, είναι αυτό. Αυτό είναι το μυστικό. Μέσα σε αυτή την απόφαση. Και να πω κάτι άλλο. Δεν είναι ζήτημα να μπορώ. Ο Θεός δεν θέλει τον μπορώ μας. Αφού ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι. Ο ίδιος μας το λέει. Άνεφε μου, λέει ο Χριστός, δεν δύναστε εσείς να κάνετε ουδέν. Δεν θέλει λοιπόν ο Θεός. Μπορώ. Αυτό, Κύριε, μπορώ. Μην το πεις ποτέ. Όσες φορές το έχω πει, εκεί έχω πέσει. Εγώ, Κύριε, δεν μπορώ τίποτα. Τη χάρη σου θέλω. Δεν είναι λοιπόν να μπορώ. Ούτε είναι να ξέρω. Γιατί αν ξέρω τι να κάνω και δεν το κάνω, τότε έχω πρόβλημα. Αλλά αν δεν μπορείς ή αν δεν ξέρεις, μη φοβάσαι. Αυτά τα λαμβάνει ο Θεός. Ένα πράγμα ο Θεός δεν θέλει. Ένα πράγμα δεν το μπορεί ο Θεός. Το δεν θέλω σου. Δεν θέλω, Κύριε. Όταν πεις δεν θέλω, εκεί αφοπλίζεται η χάρις του Θεού.
τη δύναμη του Θεού, το έλεος του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σαν να πεις τώρα σε μια κοπέλα, θέλεις να με παντρευτείς? Δεν θέλω. Δεν την πάρεις με το ζόρι? Δεν θέλει. Την κοπέλα, άσε την κοπέλα να πάει στην ησυχία της. Ή να πεις σε κάποιον, θέλεις να σε σώσει ο Χριστός? Δεν θέλω. Άσε το άλλο. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του Χριστού. Και η νύμφη θέλει τον νύμφιο και τον αγαπάει. Είναι δικός της και είναι δική του. Τι να τον κάνω να έχω τώρα μία κόρη και να την πατρέψω με έναν όμορφο λεβέντη, ψηλό, ξανθό, γαλανομάτι, με χέτη μεγάλη και να μην την αγαπάει? Καλά, είναι και κοντός και μαύρα μάτια και ό,τι θέλει να την αγαπάει. Δεν κάνει ευτυχισμένη. Η αγάπη κατήνει ευτυχία, αδερφοί. Ούτε τα λεφτά κάνουν ευτυχισμένο τον άνθρωπο, ούτε οι ομορφιές, ούτε οι σπουδές, ούτε δεν κάνουν ευτυχισμένο. Έχω δει και εγώ εκεί στην δουλειά. Θεός να μας φυλάει. Η αγάπη σε κάνει ευτυχισμένο. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του ανθρώπου. Αλλά και η αγάπη σου για τον εαυτό σου. Όχι με φιλαρέσκεια, με ειλικρίνεια, με αλήθεια. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, περπατώντας το φόβο του Θεού, αλλά περπατώντας, χωρίς να κακολογείς, χωρίς υποκρισία, χωρίς ψέμα, χωρίς δόλο, βλέπεις το κακό να φεύγεις, να πράττεις το αγαθό και ιδιαιτέρως να ζητάς την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, ανεύ το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου, έχεις εξασφαλίσει, και σας το λέω αλήθεια, όχι εγώ, λόγος του Θεού, εγώ το διαβάζω, έχεις εξασφαλίσει την απόλυτη ευλογία του Θεού. Με μία προϋπόθεση. Θα μου πεις προϋπόθεση? Βέβαια. Ποιος είναι ο αγαπών με, λέει ο Χριστός, εκείνος που έχει τα λόγια μου και φυλάτε αυτά. Εγώ δεν σας λέγω πλέον φίλους, δεν δούλους, φίλους σας λέγω. Εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού, αλλά ο φόβος του Θεού είναι ανάγκη να σε οδηγεί στην υπακοή. Στο θέλημα του Θεού. Αγαπάω τη γυναίκα μου και της κάνω τα χατήρια της. Αγαπάω το παιδί μου και ότι μου ζητάει, αν είναι για καλό του, το κάνω. Δεν διστάζω. Μ' αγαπάει ο Θεός και ό,τι θέλω μου το κάνει. Και ό,τι θέλω μου το κάνει. Αλλά και εγώ, επειδή τον αγαπάω το Θεό, ό,τι θέλει το κάνω. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί? Ο Χριστός τι μας λέει? Αιτείτε. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Τι να σας πω τώρα. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ποιος μπορεί να σας το πει αυτό? Όχι ζήτησε μια φορά και τέλειωσε. Συνέχεια να ζητάτε. Και ο Θεός θα σου δίνει. Και μάλιστα κοιτάξτε τι λέει. Δεν λέει και ο Θεός θα σας δίνει. Δηλαδή τι καλός και λεπτός και αγαθός και ευλογημένος είναι ο λόγος του Θεού. Αιτείτε και εσείς τα λαμβάνετε. Και θέλετε λαμβάνει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά από το εσύ λαμβάνεις και εγώ σου δίνω? Εγώ σου δίνω είναι γιατί μπορώ, γιατί εξαρτάται από μένα. Άμα θέλω σου δίνω, άμα θέλω δεν σου δίνω. Ο Θεός δεν λέει έτσι. Λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει. Από σένα εξαρτάται. Ο Θεός δίνει πάντοτε. Εσύ θα ζητάς και θα λαμβάνεις. Δεν, κοιτάξτε πως βγάζει τον εαυτό του από την ευλογία και τη δίνει σε σένα. Δηλαδή η ευλογία μου είναι προσδιορισμένη για σένα. Πήγε να την πάρεις. Αυτό είναι το μυστικό. Από σένα εξαρτάται. Από μένα εξαρτάται. Είναι σαν να λέω σε κάποιον, έχω στο σπίτι μου ετοιμασμένο ένα τραπέζι, τι να σου πω. Έτοιμο, περιμένει, το έχει φτιάξει η γυναίκα μου, έχει μαγειρέψει. Μια εβδομάδα μαγείρευε. Έλα να φας και εσύ να είσαι πεινασμένος. Εγώ στο έχω εκεί. Θα έρθεις. Πως ένα εξαρτάται. Είναι σοφός ο λόγος του Θεού. Δεν λέει αιτείτε και θα σας δίνει. Το λέει και αυτό. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Αυτό είναι άλλο. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Αυτό είναι άλλο. Αυτό εξαρτάται από το Θεό. Εσύ θα αιτείς, εγώ θα σου δίνω. Εσύ θα ζητάς και εγώ θα σου φανερώνω.
Εσύ θα χτυπάς την πόρτα και εγώ θα σου ανοίγω. Αλλά σε αυτόν που ζει και περπατάει στο φόβο του Κυρίου έχει άλλη πρόταση. Και αυτή η πρόταση εμένα με ενθουσιάζει, μου διαλύει την καρδιά. Είναι δοσμένα. Αιτείτε και θα λαμβάνετε. Δεν είναι αν θα σας δώσω εγώ ή δεν θα σας δώσω, τα έχω δοσμένα, να τα κίνη. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει. Και μάλιστα για να είναι πλήρης η χαρά σας. Το τι θα λαμβάνετε επίσης, δεν ξέρετε από μένα. Από εσάς αυτά που αιτείτε θα λαμβάνετε. Είναι θαυμαστός, αδερφοί, η αγάπη του Θεού δεν περιγράφεται. Η σοφία του Θεού δεν περιγράφεται. Θα λαμβάνετε εσείς για να είναι πλήρης η χαρά σας αυτά που αιτείτε. Άρα από σένα εξαρτάται τι θα αιτείς και από σένα εξαρτάται τι θα λαμβάνεις. Που μας, τον άνθρωπο, ο Θεός τα έχει δώσει. Αφού έδωσε, λέει, τον Υιόν του, τον μονογενή υπέρ ημών, τι θα λυπηθεί να μας δώσει, τι είναι αυτό που δεν θα μας το δώσει. Γιατί αυτό του δεν στο δίνω, τσιγκουνεύομαι, λυπάμαι. Όταν μας χάρισε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του τον μονογενή, και πώς μας τον χάρισε, κατάρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Κατάρα να γίνει ο γιος μου, να πάνε όλες οι αμαρτίες σου επάνω για να είσαι ευτυχισμένος εσύ. Ποιος θα το έκανε αυτό? Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τώρα έχουμε κι εμείς μια υποχρέωση. Μια υποχρέωση αγάπης, να τον αγαπάμε. Και να στεκόμαστε έτσι πως μας θέλει. Να πράττουμε τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι βαριές. Ο ζυγός του δεν είναι βαρύς. Καλός ζυγός είναι ο ζυγός του Κυρίου. Ελαφριές είναι οι εντολές. Και την άλλη Πέμπτη θα διαβάσουμε για αυτές τις εντολές, αλλά θέλω έτσι λίγο να αναφερθώ. Την άλλη Πέμπτη είναι τη χάρη του Χριστού αναλυτικά. Τι λέει? Οι γυναίκες να αγαπάτε τον άντρα σας όπως αγαπάει η Εκκλησία τον Χριστό. Βαρύ είναι. Και να είστε ευτυχισμένες εσείς, αδερφές. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Γιατί? Για να είστε ευτυχισμένοι εσείς. Αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός να κάνουμε δεν είναι για να του ικανοποιήσουμε τον εγωισμό του ή το συμφέρον. Ποιο εγωισμό, ποιο συμφέρον? Ό,τι μας λέει να κάνουμε είναι για να έχει την ελευθερία στη ζωή μας να μας ευλογεί πλούσια. Και αυτό το κάνει ο Θεός. Θέλεις, παιδί μου, να ευλογώ την οικογένειά σου, να αγαπάς τη γυναίκα σου? Πότε? Όχι όταν είναι καλή. Και όταν είναι στενοχωρημένη, και όταν κάνει λάθη, και όταν είναι θυμωμένη. Όπως αγαπάει ο Χριστός. Όπως αγαπάει ο Χριστός στην Εκκλησία. Πότε την αγαπάει? Πώς την αγαπάει? Όταν είμαστε καλοί, μα πότε είμαστε καλοί? Πότε είσαι καλός? Πότε είμαι καλός? Αφού μας βεβαιώνει ο λόγος του Θεού, είσαι πολλά πτεωμένα πάντες. Σιγά την καλοσύνη που θα βρει ο Θεός σε μένα. Σιγά. Τι έχω να του δώσω, τι έχω να του δείξω? Όλα ανάποδα τα κάνω. Αλλά αλληλούια, μ' αγαπάει όμως. Και εγώ, τι να σας πω, είμαι ευγνώμων. Πότε δεν μου έχει πει για αυτό που έκανες τώρα σ' αγαπάω λιγότερο? Πότε δεν μου το έχει πει? Πάω, του λέω, Κύριε, τα έκανα μουσκεμά. Δεν πειράζει, μου λέει, εγώ θα τα διορθώσω. Τι να πεις? Γιατί να σας πω, αυτός ο Θεός δεν μετριέται με λόγια, μόνο με δοξολογία μετριέται. Μόνο με λατρεία. Χριστέ μου, τι να σου πω? Τι να σου πούμε? Τι να σου πούμε, σ' αγαπάμε? Τι να σου πούμε? Το μόνο που μπορούμε να σου πούμε, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Αμήν. Αμήν, Κύριε μου.